Είστε έτοιμοι όλοι, παιδιά? Πάμε. Πάμε. Κοτούλας Αθανάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται κάποιες συζητήσεις όσον αφορά κάποιες αρνητικές εξελίξεις στην προσχολική αγωγή. Και κυρίως έχει να κάνει με την ενοποίηση των τμήματων των ΤΕΗ, των βρεφονηπιοκόμων, με αυτά των παιδαγωγικών τμήματων προσχολικής αγωγής των πανεπιστημίων. Εμείς ζητάμε να αποσυρθεί αυτή η απόφαση και η σκέψη κάποιων, διότι νομίζουμε ότι η προσχολική αγωγή πρέπει να θεσμοθετηθεί δίχως προσχολική αγωγή και όχι ένα χρόνο που υπάρχει σήμερα. Παρά τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού το 2016 του κ. Τσίπρα και του Υπουργού Παιδείας του κ. Γαβρόγλου για θεσμοθέτηση της δίχως προσχολικής αγωγής, αλλά και για απόρριψη όλων αυτών των συζητήσεων που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, εμείς κάνουμε τις σημερινές κινητοποιήσεις και ζητάμε όχι εξαγγελίες και δεσμεύσεις, αλλά επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας να πάρει την απόφαση και να θεσμοθετήσει τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Παιδιά νήπια 4 έως 6 χρονών στο δημόσιο υπογείο, στο δημόσιο σχολείο. Αυτοί οι κύκλοι οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το θέμα είναι κύκλοι οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός. Εμείς ζητάμε ότι αυτή η συγχώνευση των ΑΤΕΗ με τον ΤΕΗ να γίνει πάνω σε παιδαγωγικά πλαίσια, τα οποία αυτά τα παιδαγωγικά πλαίσια τα πληρώνουν τα παιδαγωγικά τμήματα της προσχολικής αγωγής. Είμαι έτοιμος, παιδιά, πάμε. Πάμε. Πάμε, κύριε. Ξεκινήσαμε σήμερα μια σειρά από δράσεις που είχαν ξεκινήσει από πολύ πιο μπροστά από την ομοσπονδία μας για μια κινητοποίηση σχετικά με την προσχολική αγωγή. Διαμαρτυρία απέναντι σε αυτό που είχαν προκηρύξει οι κοσμήτορες, ότι επιθυμούν την ενοποίηση των ΑΤΕΗ με τα παιδαγωγικά τμήματα. Η ομοσπονδία ήδη εδώ και ένα μήνα έχει έρθει σε επαφή με πολλά παιδαγωγικά τμήματα, τα οποία κατά πλειοψηφία είναι αντίθετα σε αυτή την απόφαση, γιατί ο χώρος της προσχολικής έχει σχέση με την εκπαίδευση, ενώ ο χώρος των βρεφονηπιακών, τον οποίο το σεβόμαστε και τον αναγνωρίζουμε, γιατί είναι το κομμάτι το οποίο έρχεται σε εμάς μετά στην προσχολική, έχει σχέση με τη φροντίδα. Στηριζόμαστε στις εξαγγελίες του Υπουργού που εδώ και χρόνια, ακόμα και πριν 3-4 μήνες και πριν από τις διατάξεις που είχαν εφαρμοστεί σχετικά με τη φοιτηση των παιδιών και τον αριθμό των ιδίων, μίλησε για κατά περίπτωση υποχρεωτική δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Εμείς θέλουμε, όχι κατά περίπτωση, αλλά το θέλουμε καθολικά, γιατί θεωρούμε ότι η ηλικία των προνηπίων είναι πάρα πολύ σημαντική και για την εκπαίδευση τους, αλλά και για την εξέλιξή τους και για την ομαλή μετάβασή τους στο δημοτικό. Οι κινητοποιήσεις μας συνεχίζονται με η μερίδα που θα υπάρξει στο παιδαγωγικό της Φλόρινας, με σύσσωμη όλη την Ομοσπονδία και τους συλλόγους και τους αιρετούς και τους συναδέλφους, για να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Θεωρούμε ότι η προσχολική αυτή τη στιγμή έχει σημαντικότερα προβλήματα, που είναι εκτός από την κατοχήρωση που έχει γίνει, δεν έχει οριοθετηθεί το ωράριό της. Η στήριξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου, που μετά την δημιουργία του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού και νηπιαγωγείου τίνει να χαθεί. Και φυσικά ο άμεσος διορισμός των συναδέλφων, οι κατάλληλες κτηριακές υποδομές και τμήματα ένταξης όλη τα νηπιαγωγεία, που είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, συναδέλφισες, λίγο. Διαδικαστικά λίγο. Ένα λεπτό. Μπράβο. 2016 η υποχρεωτική φοιτητή των νηπίων για ένα έτος νηπιαγωγείο. Ο σημερινός πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Παιδείας 9 Μαΐου του 2017 μίλησε για επικείμενη θεσμοθέτηση της δίχρονης δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου έχει δεσμευτεί για τη θεσμοθέτηση